Μία κόκκινη σβούρα τρέχει. Τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Σήμερα, στο κόκκινο χαλί συνοδεύει την κόκκινη σβούρα ο κριτικός κινηματογράφου Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και θα δούμε παρέα οσκαρικά κινούμενα σχέδια. Ας μιλήσουμε λοιπόν για μία κατηγορία η οποία μπορεί να έχει προσθεθεί τα τελευταία χρόνια στις βραβεύσεις. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αναφορές από πάρα πολύ παλιά, από την πέμπτη διοργάνωση, δηλαδή από το 1932, τότε που ο Walt Disney κατάφερε να πάρει ένα τιμητικό Όσκαρ για τη δημιουργία του Mickey Mouse, αλλά και για μία ταινία μικρού μήκους animation που είχε κάνει, το Flower and the Tree. Τα Όσκαρ εμφανίζονται λοιπόν σαν κατηγορία στη ταινία κινημένων σχεδίων το 2001 και μάλιστα η Disney, η οποία έχει μια μεγάλη προϊστορία στο χώρο, θα το χάσει εκείνη τη χρονιά από το Shrek. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα καταστατικά και επιτρέπουν στις ταινίες κινουμένων σχεδίων να συμμετέχουν σε αυτήν την κατηγορία μόνο αν ξεπερνάνε τα 70 λεπτά και μόνο αν τουλάχιστον 8 ταινίες έχουν διανεμηθεί στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, αν θυμάμαι καλά, παραπάνω από μία εβδομάδα. Αλέξανδρε, από τα οσκαρικά κινούμενα σχέδια, ποια είναι τα δικά σου αγαπημένα και θέλω να μας πεις μήπως υπήρχαν και κάποια υποψήφια που μπορεί να μην πήραν το βραβείο αλλά κέρδισαν το κοινό. Δεν θα πω μόνο οσκαρικά, θα πω και κάποιες ταινίες οι οποίες έχουν αγνοηθεί και πραγματικά έχω στεναχωρηθεί γι' αυτό. Θα ξεκινήσω με το Αρούγα, δηλαδή τις Ρητίδες, μια ισπανική συγκλονιστική ταινία του 2011 του Ιγνάθιο Φεράρα. Θα μιλήσω για το Τότορο, το οποίο τότε δεν υπήρχε κατηγορία, οπότε είναι λογικό ούτε αυτό ούτε το Η Πριγκίπισσα Μονονόκη να μπορέσουν να βρεθούν σε αυτή την κατηγορία. Θα μιλήσω για το Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων, το οποίο κατάφερε να κερδίσει το Όσκαρ ακριβώς επειδή ήταν τυχερό. Επειδή στην Ιαπωνία βγήκε το 2001 την ίδια χρονιά που ξεκίνησε αυτή η κατηγορία, αλλά στην Αμερική κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα. Και ίσως να πω και το Your Name, μια ταινία την οποία θα τη δούμε σύντομα να μεταφέρεται και στον κινηματογράφο σε ταινία μυθοπλασίας από τον σκηνοθέτη της ταινίας Μινάρη. Και για εμένα που μου αρέσουν και οι τηλεοπτικές σειρές κινουμένων σχεδίων, αναφερθώ και στο Family Guy. Φέτος λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε με τα οσκαρικά κινούμενα σχέδια? Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, ακριβώς επειδή αυτές οι ταινίες δεν βρήκαν το κοινό τους στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά τις βρήκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες. Βέβαια, το παιδικό κοινό συνήθως ενισχύει και ενδυναμώνει αυτές τις ταινίες με την θέαση στο προσωπικό του χώρο και τις πολλές επαναλήψεις. Δύο ταινίες λοιπόν της Disney, το Onward και το Soul, τελείως διαφορετικής αισθητικής και αφήγησης, με το Soul να κερδίζει τις εντυπώσεις. Το Over the Moon δίνει ένα στίγμα του γνωστού τηλεοπτικού δικτύου που έχει αγοράσει τα δικαιώματα στο ότι κατάφερε φέτος να συμμετέχει δυναμικά με ένα animation το οποίο είναι αρκετά ποιητικό και το ενδιαφέρον του είναι το ότι το στοιχείο του θανάτου και της απώλειας της μητέρας βγαίνοντας στο προσκήνιο δίνει τη δυνατότητα στην νεαρή ηρωίδα να ταξιδέψει σε έναν ονειρικό κόσμο. Θα πάμε στον Φαρμαγεδόνα, για μένα μία από τις αγαπημένες μου ταινίες αυτής της χρονιάς, από τη στιγμή που οι δημιουργοί της ταινίας έχουν βρει αυτή την τεχνική με τις πλαστελίνες να ζωντανεύουν έναν πανέμορφο κόσμο. Και το Wolf Walkers στο Μουρ είναι σίγουρα από τις πιο δυνατές ιστορίες σε αυτή την κατηγορία. Μπορούμε να πούμε με μεγάλη σιγουριά το ότι είναι μία από τις καλές χρονιές για το animation. Αλέξανδρε, η κόκκινη σβούρα θα ήθελε πολύ να δει στο Λος Άντζελες και την ταινία σου, στο γύψο, μια ταινία κινουμένων σχεδίων που τη δημιούργησες μαζί με τον Άκη Μελάχρη και έχει ήδη αποσπάσει πάρα πολλές διακρίσεις. Να σου ευχηθούμε και στα Όσκαρ. Όλες οι ευχές είναι ευπρόσδεκτες. Πρακτικά δεν μπορεί να συμμετέχει στα Όσκαρ από τη στιγμή που δεν κατάφερε να βρεθεί σε κάποιο φεστιβάλ που να δίνει ουσιαστικά το διαβατήριο για να μπορέσει να περάσει στην επόμενη κατηγορία. Όμως η ταινία θα φτάσει στο Λος Άντζελες με κάποιο τρόπο ή έξω τέλος πάντων στην Καλιφόρνια, αφού σε λίγες ημέρες θα προβληθεί στο ελληνικό φεστιβάλ του Σαν Φρανσίσκο. Στο Σαν Φρανσίσκο έχει βρεθεί και λίγο καιρό πριν σε μια διεθνή διοργάνωση πάλι με θέμα το animation. Έτσι λοιπόν την Καλιφόρνια την πιάνουμε σαν πρώτο σκαλάκι. Ας ελπίσουμε στο μέλλον με κάτι άλλο να έχουμε έστω την ικανοποίηση ότι το δημιούργημά μας κατάφερε να μιλήσει στις ψυχές των ανθρώπων σε αυτή τη διεθνή γλώσσα των χρωμάτων και της κινούμενης εικόνας. Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, παρέα με την κόκκινη σβούρα στο κόκκινο χαλί για τα οσκαρικά κινούμενα σχέδια. Ήταν η κόκκινη σβούρα με την Ιωάννα Νιαώτη και στον ήχο της σβούρας ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Αύριο πάλι!